ρόλος μου θα είναι περισσότερο να συντονίσω τη γνώση έτσι όπως έχει προκύψει τις τελευταίες 3 δεκαετίες για το Σύνταγμα των Πολιτιστικών Αθηκών. Στην Ελλάδα έχει γίνει πολλή δουλειά, ήδη από την εποχή του μεγάλου μας καθηγητή, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της αναπαραγωγικής ενδοκρινολογίας, γυναικολογικής ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα, του Μενέλα του Παντρίνου. Και κατόπιν τούτου, η εξαίρετη συνάδελφος, διεθνώς αναγνωρισμένη, η κυρία Διαμάντη, είναι αυτή που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω στο Σύνταγμα των Πολιτιστικών Αθηκών. Παράλληλα και εμείς φροντίσαμε να συμπληρώσουμε διάφορες έννοιες χάρη στις πρωτοβουλίες του καθηγητή του Γιώργου Κρατσά, που μόλις σας μίλησε προηγουμένως, που με πολύ πολύ αγάπη είχε περιβάλει και περιβάλλει ακόμα, άλλωστε το αποδεικνύει η παρουσία μου εδώ, την ενδοκρινολογία και την προώθηση, ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά την γυναικολογία στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί απευθυνόμενος σε γυναικολόγους, ή μέες και μεευτές, πρέπει να τονίσω ότι η ενδοκρινολογία της γυναίκας είναι κάτι που απαιτεί την στενή συνεργασία των δύο ειδικοτήτων, έτσι ώστε να μπορούμε να διεξέλθουμε και από τις δύο πλευρές τα θέματα που προκύπτουν στη γυναίκα. Το 1935 ο Στάν και η Λέβενθαλ περιέγραψαν το σύνδρομο σε 7 γυναίκες. Αμινόρια, δεστριχισμός και εμφωτερόπλευρη πολυκιστική διόγκωση των οθικών. Αυτό είναι ένας ορισμός, ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ κακός και μάλλον αντικατοπτρίζει αυτό που ισχύει ακόμα τώρα. Είναι από τις πλέον κοινές ενδοκρινοπάθειες στις γυναίκες, 6% ανάλογα με το τι ορισμό θα πάρουμε, και ήδη είπα την πρώτη λέξη που μπερδεύει όταν μιλάμε για το σύνδρομο πολυκιστικών αθηκών, ορισμό. Γιατί χρειαζόμαστε ορισμό για αυτό το σύνδρομο? Χρειαζόμαστε γιατί το σύνδρομο είναι ένας φαινότυπος. Είναι ένας συνδυασμός φαινοτύπων και μέσα στη λέξη φαινότυπος θα συμπεριλάβω και κάποια βιολογικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι νόσος και δεν θα γίνει ποτέ νόσος. Το λέω και on camera και αν αυτό γίνει αντιληπτό, μπορώ να σηκωθώ να φύγω αυτή τη στιγμή τώρα. Και επειδή δεν θα γίνει ποτέ νόσος και είναι ένα σύνδρομο, συνεχώς μιλάμε για αυτήν την παθολογική οντότητα και προσπαθούμε να την πλησιάσουμε από όλες τις μεριές. Ξέρετε, είναι σαν αυτό το μικρό παιδικό ποιηματάκι, νομίζω το έχει αναφέρει κάποτε ο Ρούντιαρντ Κίπλινγκ, που λέει ότι είναι ένας ελέφαντας μέσα σε ένα δωμάτιο και ο καθένας βάζει το χέρι του από μια τρύπα και περιγράφει τον ελέφαντα ανάλογα με τι πιάνει. Πιάνει το χαφλιόδοντα, πιάνει την ουρά, πιάνει τα αυτιά, πιάνει τα πόδια. Και κάπως έτσι είναι και το Σύνολο Πολιτιστικών Αθηκών. Γι' αυτό και αλλάζει ορισμό κάθε 10 χρόνια και έχουμε φτάσει σε αυτόν τον ανόητο ορισμό, που είναι ο ορισμός του Ρότερνταμ, ο οποίος έχει, εάν εφαρμοστεί σε γυναίκες, εμείς το εφαρμόσαμε σε δημοσίευση που κάναμε και με τον καθηγητή, από την μονάδα εφηβικής γυναικολογίας. Όταν το εφαρμόσαμε σε κορίτσια, εφαρμόσαμε και τον ορισμό του NIH και τον ορισμό του Ρότερνταμ, φτάσαμε να έχουμε 19% των γυναικών να είναι γυναίκες με σύνδρομο παθολογικών οθικών. Δηλαδή, αγγίζει αυτό την ανοησία. Δηλαδή, μπορεί 20% των γυναικών εξ ορισμού να μπαίνουν σε ένα σύνδρομο που μάλιστα σε ένα μεγάλο βαθμό έχει και γενετική προδιάθεση. Θα το πω πολύ γρήγορα, έχουν ενοχοποιηθεί πάνω από 200 γονίδια σε ό,τι έχει να κάνει με τη φυσιοπαθολογία του συνδρόμου. Όπως και να έχει, είναι συχνότερη αιτία ανοθυλοκαιρικτικής πογνιμότητας και έχει ισχυρή συσχέτιση με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Πολύ ωραίος ορισμός. Ήδη δέστε πόσο είναι το προβληματικοί ορισμοί που ακολούθησαν. Κανένας από τους ορισμούς που ακολούθησαν δεν έχει μέσα την αντίσταση στην ινσουλίνη. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι ένα από τα πολύ καλά φάρμακα που δίνουμε είναι η μετφορμίνη και όλοι ξέρουμε ότι είναι καλό, όχι για να ορίσουμε, αλλά για να παρακολουθήσουμε ενίοτε να κάνουμε μία καμπύλη ζαχάρου. Αλλά ας πάμε λίγο πιο πολύ στις λεπτομέρειες. Έτσι το περιγράφω εγώ το σύνδρομο. Είναι ένα πολύέδρο. Και αυτό το πολύέδρο προσπαθούμε να το ακουμπήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Το σύνδρομο πολυκιστικών οθικών εμφανίζεται αναγκαστικά στην εφηβεία. Γιατί πρέπει να εμφανιστεί ή να φτάσουμε στην ηλικία εμφάνισης της εμμηνουρήσεως για να ορίσουμε ότι δεν υπάρχει ή ότι είναι ανώμαλη. Δηλαδή να είναι αραιομινόρια. Ωραία. Προχωρούμε στην παραγωγική ζωή, αλλά το σύνδρομο δεν τελειώνει στην εμμηνόπαυση, παρόλο που σταματάει η περίοδος, γιατί αυτό είναι απλώς ένα στοιχείο του φαινοτύπου που δεν υπάρχει πια. Όμως η προδιάθεση, είτε για την υπερανδρογονεμία, είτε για την αντίσταση στην ινσουλίνη, συνυπάρχουν, πολλό δε μάλλον όταν είπαμε λίγο πριν, ότι υπάρχουν γονίδια τα οποία επάγουν την παρουσία τους. Και αυτά τα γονίδια εξακολουθούν να υπάρχουν.
Τώρα δέστε πόσοι άλλοι παράγοντες, εκτός από τους γενετικούς που περιέγραψα πάνω δεξιά, παρεμβάλλονται. Παραδείγματος χάρη, τώρα είναι ιδιαίτερα έντονη η βιβλιογραφία σε ό,τι έχει να κάνει με περιβαλλοντικούς παράγοντες που είτε δρούν άμεσα είτε έμεσα, είτε ως ανδρογονικοί διαταράκτες, είτε ως γυναικολογικοί διαταράκτες, αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτά. Δέστε τώρα πάνω αριστερά, βάζω σε ένα κουτάκι αυτό που λέω ενδομήτριο προγραμματισμό. Δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι εδώ που πάει η κόκκινη κουκίδα. Και γράφω μέσα, παραδείγματος χάρη, τα κορτικοειδή ή τα ανδρογόνα. Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι γιαγιάδες ξέρανε όταν λέγανε ότι οι έγκυες δεν πρέπει να στεναχωρούνται. Διότι έχει απολύτως αποδειχθεί πλέον ότι όταν αυξηθούν τα επίπεδα κορτιζόλης και τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε όλα τα τρίμηνα, αυτά δημιουργούν μια επιγενετική αλλαγή πάνω στο γενετικό υπόβαθρο που μπορεί να είναι πολύ χειρότερη από το ίδιο το γονιδίωμα, διότι η επιγενετική αλλαγή είναι αυτή που θα διαμορφώσει τον τρόπο που θα διαβαστεί ή δεν θα διαβαστεί ένα γονίδιο. Για να μαζέψω μια μεγάλη ιστορία και να την κάνω πολύ μικρή, αυτές οι επιρροές, οι στρεσογόνες επιρροές, μπορεί να οδηγήσουν ένα παιδάκι το οποίο μεγαλώνει μέσα σε αυτή τη μήτρα μιας μαμάς που έχει στρεσαριστεί, στο να δημιουργήσει μελλοντικά αντίσταση στην ισουλίνη ή αν αυτό το παιδάκι για χι λόγους, τα βλέπετε κάθε μέρα εσείς, έχει ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, τότε ξέρουμε ότι και αυτό επάγει μία επιγενετική αλλαγή, η οποία πάλι μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση στην ισουλίνη και αρχίζει το γαϊτανάκι του συνδρόμου των πολυκυστικών οδικών. Είναι το ακριβώς από κάτω, το IUGR. Ή το Small for Gestational Age, η διαφορά είναι πολύ κατανοητή σε εσάς, την ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. 3% είναι το όριο κάτω από το 3% της ανάπτυξης για το IUGR, κάτω από 10% είναι για το SGA. Αλλά ας μη στεκόμαστε σε αριθμούς, γιατί νομίζω το καλύτερο είναι να πάρουμε την ουσία. Αυτό είναι μία από τις καλύτερες περιγραφές που έχω βρει μέχρι τώρα. Επιμένω να την παρουσιάζω σε ένα πολύ ωραίο review του David Ehrman από το Σικάγο το 2005 στο New England Journal of Medicine. Και εδώ συμπεριλαμβάνονται χοντρικά όλες οι αιτίες τις οποίες έχουμε ενοχοποιήσει, έχουν ενοχοποιηθεί για το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Το κύτταρο της θήκης. Το κύτταρο της θήκης είναι αυτό το οποίο παράγει τα ανδρογόνα. Εφόσον έχουμε υπεραντρογονεμία, πρέπει να αναζητήσουμε εκεί πέρα μήπως υπάρχει μια ενζηματική βλάβη. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές ενζηματικές βλάβες που μπορεί να συνυπάρχουν, έχουν ενοχοποιηθεί πάρα πολλά γονίδια και εκεί μπορεί να υπάρχει μια ευαισθησία στην εν λόγω γυναίκα να παράγει περισσότερα από τον ανδρογόνα από τη θήκη της. Όμως αυτό το κύτταρο της θήκης έχει και υποδοχής ινσουλίνης. Όλα τα κύτταρα στον οργανισμό μας έχουν υποδοχής ινσουλίνης για να μπορέσουν να τρεφούν. Τι γίνεται τώρα, όταν αυτή η γυναίκα για κάποιο λόγο παρουσιάζει αντίσταση στην ινσουλίνη και θα πάρω την πιο απλή περίπτωση, δηλαδή την ανάπτυξη υπέρβαρου. Και γιατί ανάπτυξη υπέρβαρου παρουσιάζει αντίσταση στην ινσουλίνη, διότι το υπέρβαρο συνοδεύεται από ενεργοποίηση των μακροφάγων, δηλαδή των φλεγμονωδών κυττάρων που κάθονται μέσα στο λιποδίστο. Αυτά τα μακροφάγα παράγουν δηλητηριώδεις φλεγμονώδεις κυτοκίνες, το δηλητηριώδεις είναι δικός μου χαρακτηρισμός, όπως ο γκονεκροτικός παράγοντας, ο TNF, και αυτός έχει το χαρακτηριστικό να μειώνει τους υποδοχείς γλυκόζης πάνω στο κύτταρο. Το αποτέλεσμα, η γλυκόζη δεν μπαίνει μέσα στο κύτταρο και χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή ινσουλίνης, αυτό το ονομάζουμε αντίσταση στην ινσουλίνη, ένα από αυτά που ονομάζουμε, μεγαλύτερη παραγωγή ινσουλίνης για να καεί, να καταναλωθεί αυτή η γλυκόζη. Μα όταν λέμε αντίσταση στην ινσουλίνη, δεν έχουν όλοι οι ιστοί αντίσταση στην ινσουλίνη? Αυτή είναι ερώτηση για το μεταπτυχιακό μας, το έρευνα στη γενική αναπαραγωγή, που χάρη στον καθηγητή τον Γιώργο Κρεατσά έχουμε φτιάξει από το 2007 και πολλοί εδώ μέσα γνωρίζουν στο Αρετέιο. Αντίσταση στην ινσουλίνη παρουσιάζουν χοντρικά τρεις ιστοί. Ο μυϊκός ιστός, ο λιπόδης ιστός και το ύπαρ. Η οθήκη δεν παράγει αντίσταση, δεν έχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Άρα όταν η γυναίκα αυτή, επειδή είναι παχύσαρκη, επειδή έχει αναπτυχθεί αντίσταση στην ινσουλίνη στο σηκώ της, στο μυ και στο λίπος, κολυμπάει μέσα σε μια θάλασσα ινσουλίνης, γιατί υπάρχει μια υπερινσουλινεμία, αυτή η ινσουλίνη σε περίσσια πάει κεντρά πάνω στο κύτταρο της θήκης. Και είναι γνωστό από τη δεκαετία του 90 ότι ενεργοποιεί όλο το μηχανισμό παραγωγής ανδρογόνων. Είτε αυτή καθ' αυτή η ινσουλίνη, είτε ακόμη περισσότερο δρώντας διασταυρούμενα πάνω στον παράγοντα της
που μοιάζει με την ισουλίνη, τον IGF-1 και που έχει αυξητικό ρόλο. Πάλι για να κάνουμε μια μακριά ιστορία μικρή, όταν έχουμε υπερινσουλίνεμια βγαίνουν πολλά ανδρογόνα. Άρα αυτή η γυναίκα έχει ανδρογόνα, είτε γιατί έχει γονιδιακή καταβολή μέσα στο κύτταρο της θήκης της, είτε διότι έχει επίκτητη, διότι το να πάρεις βάρος ή να χάσεις βάρος είναι ένα επίκτητο χαρακτηριστικό, με επίκτητο τρόπο παρουσιάζει αντίσταση στην ισουλίνη και αυτό οδηγεί πάλι στην υπερανδρογονεμία. Και αυτή η γυναίκα γεμίζει ανδρογόνα. Τι θα συμβεί αν έχει γεμίσει ανδρογόνα? Θα έχουμε όλα τα ανδρογονικά χαρακτηριστικά του φαινοτύπου. Ωραία. Όμως εδώ συμβαίνει ένα πολύ περίεργο πραγματάκι, είναι ότι αυτά τα ανδρογόνα πάνε εδώ πάνω στον υποθάλαμο. Ο υποθάλαμος είναι ένας ενδοκρινής αδένας στην πραγματικότητα που αποτελείται από νευρικά κύτταρα. Τα νευρικά κύτταρα είναι ενδοκρινής αδένες στον υποθάλαμο και βγάζουν τον εκκλητικό παράγοντα των γονατοτροπινών, αυτών των περίφημων GnRH. Αυτός βγαίνει κατά όσης και οι όσης, όπως όλοι ξέρουμε, είναι σαν ένα σχηματισμό στη θάλασσα, έχουν μια συχνότητα, ή μπορεί να είναι ψηλό το κύμα ή χαμηλό το κύμα. Ανάλογα αν είναι ψηλό ή χαμηλό το κύμα, οδηγούμαστε από το ίδιο κύτταρο στην υπόφυση είτε στην παραγωγή της LH είτε στην παραγωγή της FSH. Γιατί αυτές οι δύο ορμόνες είναι ίδιες, αποτελούνται από δύο αλυσίδες πρωτεϊνών, η μία είναι ολόιδια. Μάλιστα είναι ίδια και στη χωριακή γονατοτροπίνη, βεβαίως, αλλά και στην TSH. Η άλλη, η Β, υπομονάδα είναι διαφορετική. Ανάλογα λοιπόν πώς θα αλλάξουν αυτές οι όσεις εδώ πάνω, θα έχουμε την παραγωγή είτε LH είτε FSH. Θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση για να το κάνω έτσι λίγο πιο πολύπλοκο και να δώσω μια πληροφορία που την έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν είναι το γονίδιο της GnRH που παρουσιάζει αυτήν την αλλαγή στη λειτουργία του λόγω των αυξημένων ανδρογόνων, αλλά αυτού είναι ένας νευρώνας παραπάνω, που λέγεται νευρώνας της κις πεπτίνης, που είναι μια πολύ γνωστή πλέον πρωτεΐνη και η οποία κάνει μια διαμόρφωση πάνω στο νευρώνα της GnRH. Ούτως ή άλλως, το αποτέλεσμα των πολλών ανδρογόνων πετάνε από τους υποδοχείς της εκεί πάνω την προγεστερόνη και πετώντας την προγεστερόνη παράγεται πιο πολύ LH. Όταν παράγεται πιο πολύ LH, χτυπάει το κύτταρο της θήκης, βιάζει πιο πολλά ανδρογόνα. Μπήκαμε στο φαύλο κύκλο. Τα ανδρογόνα, η αντίσταση στην ισουλίνη, δημιούργησαν υπερανδρογονεμία και η υπερανδρογονεμία παράγει LH και η LH ξαναπαράγει ανδρογόνα. Αυτός τον φαύλο κύκλο καλείστε να σπάσετε σε συνεργασία με τον ενδοκρινολόγο ή ο ενδοκρινολόγος σε συνεργασία με εσάς. Πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Και πώς πάει ο φαύλος κύκλος με φυσιολογικό τρόπο? Με την εγκυμοσύνη. Με την εγκυμοσύνη σπάει. Η εγκυμοσύνη είναι μια κατάσταση στην οποία γεμίζει η γυναίκα με αυτήν την πιο ηρεμιστική ουσία, δρά ακόμα και εμέσως της υποδοχής των οπιοειδών, την προγεστερόνη. Η προγεστερόνη πετάει έξω τα ανδρογόνα σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό πάρα πολλές φορές, αυτό το γνωρίζουμε όλοι, είναι αυτή τη γνώση που το ονομάζουμε book to book ή professor to student, το έχουμε όλοι ακούσει από τους καθηγητές μας, ότι ξέρεις, όταν μια γυναίκα μπει στην εγκυμοσύνη και γεννήσει το πρώτο της παιδί, για κάποιο λόγο μετά ηρεμεί, ξαναμπαίνει σε μια ισορροπία αυτός ο άξονας. Είναι μέχρι εδώ μπορώ να σας δώσω την υποψία των γνώσεων που έχουμε, διότι η εγκυμοσύνη στο σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών δεν έχει μελετηθεί. Είναι ένα πολύ σημαντικός χώρος για να μελετηθεί κάποια στιγμή. Ωραία. Νομίζω είπαμε αρκετά για την αιτιολογία. Άρα, όλη αυτή η κατάσταση, στα δικά μου τα μάτια, και αυτό είναι μια διαφάνεια απολύτως δική μου, τι θέλω να πω, είναι ό,τι έχω καταλάβει εγώ μέχρι τώρα από το Σύνδρομο Πολυκυστικών Οθικών, έχει τουλάχιστον 5 διαφορετικά από πλευράς φυσιοπαθολογίας νοσήματα. Κληρονομούμενες γονιδιακές βλάβες. Ρωτάτε την, έρχεται μια κοπελίτσα, είναι μπροστά σας, είναι η μαμά της δίπλα, τη ρωτάτε, και εσείς πώς ήταν η περίοδό σας, γιατρέ μου, και εγώ είχα τις ίδιες ανομαλίες της περίοδου και πολλές φορές εκεί σας λένε ότι μετά την εγκυμοσύνη βελτιώθηκαν. Επιγενετικές αλλαγές μέσα στη μήτρα, τις είπα, τις εξήγησα. Αυτές είναι επίκτητες, γιατί προκύπτουν εμέσως. Θα προκύψουν από το στρες της μαμάς ή θα προκύψουν όταν η μαμά, αντί να πάρει τα 10 σωστά κιλά που πρέπει να πάρει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όταν έχει στην αρχή κανονικό BMI,
πάνε 20 κιλά. Εκεί εμείς ενεχόμεθα και εσείς και εμείς. Δεν επιτρέπεται να πάρει βάρος, γιατί αν πάρει βάρος, επιγενετικά η αναπτυσσόμενη αντίσταση στην ισουλίνη θα δημιουργήσει την προδιάθεση στο κύημα. Επίκτητη παχυσαρκία, την ανέλησα νομίζω επαρκώς. Σχετιζόμενη με το στρες, χρόνια επινεφρητική υπεραδρογονεμία. Και τι λέω εδώ, μα μιλάμε για ανδρογόνα. Ανδρογόνα δεν είναι μόνο η οθήκη. Για χρόνια κοιτάγαμε το Σύνολο Λογιστικών Οθήκων και λέγαμε ότι η οθήκη είναι αυτή που βγάζει τα ανδρογόνα της υπεραδρογονομίας του Σύνολου Λογιστικών Οθήκων. Όμως ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 90 και αργότερα και με δικές μας μελέτες, δείξαμε με καταφανέστατο τρόπο ότι υπάρχει συμμετοχή του επινεφριδίου. Και το επινεφρίδιο παράγει ανδρογόνα. Ασθενή μεν, πολλά δε. Διότι η DHEAS, η ΔΕΗΔΡΟΕΠΗ ανδοστερών, είναι το θηκό τη κομμάτι, βγαίνει σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Ας είναι σαφώς ασθενέστερη τη τεστοστερόνη. Και το επινεφρίδιο έχει την κακή ιδιότητα να είναι ένας ρυθμιστής της ζωής μας. Είναι αυτός που μας κάνει να αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση, μια κατάσταση στρες, παράγοντας κορτιζόλη. Αλλά όταν παράγεται κορτιζόλη, δεν παράγεται μόνο κορτιζόλη. Αυτό παράγονται μαζί. Παράγονται και ανδρογόνα. Άρα μια γυναίκα η οποία στη διάρκεια της ζωής της αντιμετωπίζει διαδοχικές καταστάσεις στρες και είναι άλλο ένα κομμάτι της έρευνας που τώρα αρχίζει και ανοίγει και είναι η λειτουργική επιρροή του επινεφριδίου στη διάρκεια της ζωής ενός άνδρα και μιας γυναίκας, αλλά προκειμένου μιλάμε για τις γυναίκες, θα μπορούσε να είχε επίκτητες επιγενετικές αλλαγές, αλλά σίγουρα επιρροή πάνω σε αυτή την εικόνα. Γιατί φανταστείτε μια γυναίκα η οποία στρεσάρεται διαρκώς, φανταστείτε μια γυναίκα που είναι πρόσφυγας, είναι σε ένα καταβλισμό, ζει επί τα χρόνια τώρα, είναι έγκυος, ζει σε διαρκές στρες η ίδια, είναι 18, 19, 20, 21, 22 ετών. Αυτά τα επινεφρίδια βγάζουν πολλά ανδρογόνα, αυτά τα ανδρογόνα ξαναμπαίνουν στο φαύλο κύκλο και φτάνουν εδώ πέρα και δημιουργούν το φαύλο κύκλο. Τελείωσε. Αυτό το κορίτσι μπορεί να εμφανίσει έναν επίκτητο σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Και έχω βάλει κάτω-κάτω τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και ίσως και την διατροφή. Αυτό επίσης έχει συζητηθεί εντόνως. Δεν θα μπω στη μεγάλη ιστορία του μικροβιώματος και πώς το μικροβίωμα που τώρα μελετάτε και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πώς το μικροβίωμα μπορεί να διαμορφώνει την αντίσταση στην ισουλίνη. Τρίτο μεγάλο κεφάλαιο έρευνας που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε μόνο στην αρχή. Λοιπόν, θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Συμπτώματα συχνότητα. Υπογονιμότητα 75%, υπερανδρογονεμία 70%, αμινόρια 50%, παχυσαρκία 60 με 80%. Ήταν και στην αρχική περιγραφή των Στάνγκελ Λέβενταλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αρχίζουν και έχουμε μια ανάμειξη της γονιδιακής καταβολής και της επίκτητης καταβολής λόγω της παχυσαρκίας. Καθαρό PCOS είναι μόνο αυτό που δεν είναι παχύσαρκο και έχει υπερανδρογονεμία. Υπάρχουν τέτοια, τα έχετε συναντήσει, τα έχετε αντιμετωπίσει. Μητρολαγίες, γιατί τα ανδρογόνα μετατρέπονται σε ιστρογόνα στον λιποδιστό λόγω της αρωματάσης, από εδώ και πέρα αναλαμβάνετε εσείς, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, και φυσιολογικό κύκλο μόλις σε ποσοστό 20%. Πριν από λίγο καιρό, μόλις ένα μήνα, χάσαμε έναν από τους μεγαλύτερους επιστήμονες που είχαμε βγάλει στην ενδοκρινολογία στην Ευρώπη, τον Ρενάτο τον Πασκουάλη. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Κρετσάς το έμαθε αυτό, με ένα θλιβερό γεγονός το οποίο συνέβη σε μια πυρκαγιά στο σπίτι του στην Πολόνια. Ήταν ένας αδόκητος και ατυχής θάνατος για έναν επιστήμονα τον οποίο είχαμε καλέσει, ο καθηγητής είχε καλέσει στην σειρά των συνεδρίων που διοργανώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εκεί εισήγαγε την έννοια με πολλαπλές μελέτες του Ρενάτο Πασκουάλη της αλλαγής του μεταβολικού προφίλ μιας γυναίκας στη διάρκεια της ζωής της. Δεν θα επεκταθώ πολύ, απλώς να θυμίσω ότι όλοι μας όσο μεγαλώνουμε πριν ελαχίσει των εξαιρέσεων αυξάνεται το βάρος μας και αυτή η αύξηση του βάρους με ό,τι σας εξήγησα προηγουμένως επηρεάζει σημαντικά από την εφηβεία και πάνω. Άρα εάν στην αρχή στην εφηβεία μια κοπέλα εμφανίσει λόγω γονιδιακών καταβολών ή λόγω των καταστάσεων που περιέγραψα ενδομητρίωση στη μαμά της εμφανίζει το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, μπορεί αυτό να χειροτερέψει ή άλλες γυναίκες να το εμφανίσουν στην πορεία της ζωής τους, διότι θα αυξηθεί το βάρος τους.
Ο γνωστός Φέρμαν Γκάλουεϊ, είναι καλό να το αξιολογείτε, δεν έχει χάσει την αξία του. Έχει πολύ ισχυρή συσχέτιση με την βιολογική υπερανθρωπονημία. Βεβαίως ακμή, τριχοφυΐα, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά. Οι γνωστές κύστης. Εδώ δεν ξέρω αν έχω βάλει διαφάνεια στην ομιλία, αλλά θα το πω και θα το πω από τώρα. Ξέρετε ότι είναι αναπόσπαστο μέλος της διερεύνησης και της παρακολούθησης μιας γυναίκας μεσαίων πολυκυστικών οθηκών η καταγραφή του αριθμού των κύστων, των ατρίτων οθυλακίων στην πραγματικότητα. Ο μηχανισμός δεν είναι 100% ακόμα ξεκάθαρος. Φαίνεται όμως ότι πάμε προς μια κατάσταση ότι όπου ίσως με καλή αξιοπιστία και ακρίβεια μπορεί να αντικατασταθεί η μέτρηση των κύστεων των ατρίτων οθυλακίων στο υπερηχογράφημα με τον προσδιορισμό της AMH, της Anti-Müllerian Hormone, γιατί για πάρα πολύ καιρό δεν είχαμε πάρα πολύ καλά assays. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον δύο εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν βγάλει πάρα πολύ αξιόπιστα assays και υπάρχει μια μεγάλη και συνεχώς συμπληρούμενη βιβλιογραφική δεξαμενή που δείχνει ότι υπάρχει καλή αντιστοίχηση ανάμεσα στον αριθμό των ατρίτων οθυλακίων και στην AMH. Μεταβολικό σύνδρομο, θα πρέπει να δώσετε σημασία, θα πρέπει να επεκταθείτε λίγο πιο έξω από τα όρια της ειδικότητας και εκεί θα βοηθήσετε και τον ενδοκρινολόγο συνεργάτη σας. Μελανίδρουσα ακάνθωση που ορίζει την ισουλινική αντίσταση και τον υπερισουλινισμό, κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Μπορεί να έχουμε δύο άτομα με το ίδιο βάρος, αλλά η σπλαχνική παχυσαρκία είναι η δηλητηριώδης παχυσαρκία που αυξάνει τη φλεγμονή. Και την αυξάνει τόσο πολύ που αρκεί να μετρήσετε μια CRP και μάλιστα υψηλής ευαισθησίας, που είναι εύκολο να γίνει τώρα, και αυτή η CRP θα σας δείξει πόσο φλεγμονή υπάρχει σε αυτήν την παχύσαρκη υπερβερικοπέλα. Είναι τόσο σημαντική αυτή η CRP, το εξήγησα προηγουμένως, γιατί οδηγεί στην αντίσταση στην ισουλίνη, ξανά ο φαύλος κύκλος και ξανά μπαίνουμε μέσα. Βιοχημικό προφίλ. Για πάρα πολλά χρόνια είχαμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον λόγο LHFSH, το 2:1. Οι παλιότεροι από εμάς, όταν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην ιατρική σχολή, αυτό είχαν ως σημείο αναφοράς. Δεν είναι κακός δείκτης, όμως δεν έχει υψηλή ευαισθησία ούτε ειδικότητα. Αν υπάρχει, θα επιβεβαιώσει την άποψή σας. Θα σημειώσουμε όμως ότι πρέπει να γίνει το 8 ώρα το πρωί, 3η με 5η μέρα του κύκλου. Αν δεν υπάρχει όμως, δεν σημαίνει ότι το σύνδρομο δεν υπάρχει. Βεβαίως η πολυκυστική εικόνα, βεβαίως ο λειτουργικός υπερανδρογονισμός της οθήκης και βεβαίως ο υπερανδρογονισμός των επινεφριδίων, των οποίων τόνισα προηγουμένως. Αυτή είναι η επινεφριδική συμμετοχή που με έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Μάριο τον Μαρκόπουλο, η διατριβή του, γυναικολόγος είναι ο Μάριος, κάποιοι θα τον γνωρίζετε ίσως, το δημοσίευσε στο JCM, είναι μια εργασία που βγάλαμε με τον καθηγητή από την κλινική μας το 2011 και εκεί όταν αναστήλαμε σε γυναίκες που ήταν εμμηνοπαυσιακές, δηλαδή είχε περάσει η εμμηνόπαυσή τους, διαπιστώσαμε ότι σε αυτές τις γυναίκες εξακολουθούσε να υπάρχει διαφορά στην παραγωγή ανδρογόνων από το επινεφρίδιο, άρα η συμμετοχή του επινεφριδίου διατηρείται. Ορισμός του συνδρόμου, αυτά είναι τα προβληματάκια μας. Ο καλύτερος ορισμός κατά τη γνώμη μου, ορισμός του NIH, δεν θα πέσετε ποτέ έξω. Τι έχει αυτή η γυναίκα, έχει αριομινόρια, 8 ή λιγότερους κύκλους στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου και υπερανδρογονισμό, είτε κλινικό είτε βιοχημικό. Εάν τα έχει αυτά τα δύο, αυτή η γυναίκα έχει σίγουρα σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, αλλά θα προσθέσω μια κουβέντα. Έχει σίγουρα σύνδρομο πολυκυστικών οθικών που αξίζει να επιμείνεται στην διόρθωσή του. Διότι ό,τι άλλο προέκυψε ως φαινότυπος από τους υπόλοιπους, ορισμούς που προέκυψαν, το Ρότερνταμ μας τα μπέρδεψε εντελώς, γιατί επέμεναν οι Εγγλέζοι ότι θέλουν να βάλουν και την εικόνα, την πολυκυστική εικόνα μας. Σου λέει τι σύνδρομο πολυκυστικών οθικών είμαστε, άμα δεν ορίζουμε τις κύστης. Αλλά όμως που οι κύστης έρχονται και παρέρχονται, αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα, ναι. Όχι, λέει, θέλουμε να το βάλουμε και αυτό μέσα. Και έλεγαν δύο από αυτά τα τρία. Οπότε ξαφνικά βρισκόσουν με μια κοπέλα η οποία είχε έναν τέλειο κύκλο 28 ημερών
Είχε ακμή, αλλά είχε ένα φαινοτυπικό στοιχείο και είχε τη σκίστη σύμφωνα με τον ορισμό. Εκείνη τη στιγμή τη ονόμαζε σύνδρομο πολυκιστικών οθικών, αυτή την κοπέλα, δεν δοκίμαζε να την αντιμετωπίσει με έναν απλό συμπτωματικό τρόπο, δηλαδή να διορθώσει την ακμή ή την τριχοφυΐα, και το αποτέλεσμα ήταν ότι επιβάρυνε αυτή την κοπέλα με την αίσθηση ότι έχοντα αντίσταση στην ινσουλίνη θα έχει 4 φορές πιθανότητα να εμφανίσει σαχαρόδη διαβήτη μετά τα 40. Αποτέλεσμα αυτή όλη η οικογένεια τρελαινότανε, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η κοπέλα είχε κύκλο κάθε 28 ημέρες. Και είχε οθυλακιορυξία ως εκ τούτου. Άρα, πού ήταν το πρόβλημα, λίγο αισθητικό και οι 10 κίστες που είχε στις οθήκες της τη στιγμή που μετρήθηκε, 1 ή 2 φορές. Εκεί είναι που μπλέχθηκαν τα πράγματα, προσπάθησε αργότερα η Androgen Excess Society, είναι γύρω στους 80% ανθρώπους όλο τον κόσμο που ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό το θέμα, προσπάθησε να το μαζέψει λίγο, να πει ότι ξέρεις δεν είναι όλοι οι φαινότυποι οι οποίοι είναι σημαντικοί, κάποιοι φαινότυποι δεν μας δυσκολεύουν και αρχίζουμε τώρα, φανταστείτε τώρα να ρωτάμε αυτά τα πράγματα στις εξετάσεις, αυτό το πράγμα. Δηλαδή η επιτομή της ανοησίας να προσπαθούμε να κάνουμε ένα σύνδρομο νόσο που δεν θα γίνει ποτέ, αυτό το είπαμε εξ αρχής, διότι έχει πολλές διαφορετικές αιτιολογίες και να το κάνουμε νόσο αιτιολογικά προσδιοριζόμενη παίζοντας προπό, λότο, scratch, ό,τι θέλετε, με αυτόν τον τρόπο. Όσα έχετε αντιληφθεί, είμαι κάθετα αντίθετο σε αυτό και σας το λέω, αλλά είμαι πολύ πρόθυμος να το συζητήσω μαζί σας. Η παρουσία των οθικικών κύστων δεν είναι απαραίτητη για τη διάγνωση. Κύστες υπάρχουν σε ποσοστό άνω του 90% σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκιστικών οθικών, αλλά συναντώνται και σε ποσοστό 25% σε φυσιολογικές γυναίκες. Overlap. Χάθηκε λοιπόν το specificity αυτού του χαρακτηριστικού που εισήγαγε το ορισμός του Ρότερνταμ. Να θυμηθούμε τον ρόλο ακόμα και των ασθενικών αντρογόνων που προέρχονται από το επινεφρίδιο και τον τρόπο με τον οποίο δρούν και η ΔΕΛΤΑ4 αντροσθεντιώνει και η DHEA, αλλά να θυμηθούμε ότι εδώ μπορεί να υπάρχει μια ευαισθησία. Γιατί θα θυμόμαστε όλοι ότι όταν ο τεστοστερόνη ενωθεί με την υποδοχή της, υπάρχει ένα ενζυμάκι εκεί μέσα, η 5α αναγωγάση, 5αR ρεντουκτάση, ρεντουκτέις, που τη μετατρέπει στην ενεργό ορμόνη, τη δίδρο τεστοστερόνη. Είναι ακόμη πιο ενεργό στο τεστοστερόνη και γίνεται στο επίπεδο του θυλάκου της τρίχας. Με ό,τι αυτό σημαίνει και σε όλους τους θυλάκους. Αυτό πολλές φορές το ένισμο έχει αποδειχθεί, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 80, με μελέτες στη Γαλλία παθρογονατομικές, ότι μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Πώς θα μπορούσαμε να το δούμε, δεν το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην κλινική πράξη, αλλά είναι σωστό να το κάνετε, εάν έχετε αυτή την υποψία ότι υπάρχει μια ισχυρότερη ευαισθησία σε αυτή τη γυναίκα και γι' αυτό έχει αυτό το φαινοτυπικό, τη φαινοτυπική εικόνα, γιατί μπορεί όλα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, να έχει ωραίο κύκλο, αλλά η φαινοτυπική της εικόνα να έχει μια υπερανδρομία, να μετρήσετε τα γλυκουρονίδια τα οποία μετριώνται ως διόλες, τα μεγάλα εργαστήρια το μετρούν στα ούρα. Περιγράψαμε λοιπόν τα κριτήρια διάγνωσης του NIH, σας τα είπα προηγουμένως, θα πρέπει να έχουμε αποκλείσει άλλες υπερατρομονικές καταστάσεις, συγγενή υπερπλασία των επινεφρινίων, υπερπλαγγυλινεμία και όμως. Αντίσταση στην ινσουλίνη είναι το πιο σημαντικό. Ο Ρενάτο Πασκουάλη πρώτος το 1985 λέει ότι η ευαισθησία στην ινσουλίνη πέφτει όσο προχωρούμε σε BMI και σκεφτείτε ότι η δραματική αυτή πτώση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη έρχεται μόλις το 30. 25 με 30 είναι αυτές οι γυναίκες που λέμε υπέρβαρες. 30 και πάνω είναι οι παχύσαρκες. Ήδη λοιπόν φτάνοντας στο 30, έχοντας μπει στην παχυσαρκία, έχουν φρενάρει την ευαισθησία τους σε ινσουλίνη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και πράγματι υπάρχουν γυναίκες που εγγενώς έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη, ακόμα και όταν είναι αδύνατες. Πολύ μεγάλο paper της Ανδρέα της Ντουνεφ, η οποία το 1989 μας λέει ότι σε λεπτόσωμες γυναίκες, οι οποίες είχαν σύνδρομο πολυκιστικών οθικών, όταν τους έκανε καμπύλη ζαχάρου, η απάντηση ήταν φυσιολογική σε ζάχαρο. Αλλά δεν υπήρχε καμία υποψία ότι υπάρχει μια προδιάθεση σε σαχαροδιαβήτη. Αντιθέτως, εάν μέτραγε την ινσουλίνη τους, η ινσουλίνη έβγαινε αυξημένη, είχαν υπερινσουλινεμία γιατί έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτές είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις να αντιμετωπιστούν, γιατί δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε εκτός ίσως αν χρησιμοποιήσουμε φάρμακα τα οποία δρούν μπλοκάροντας την αντίσταση στην ινσουλίνη και αυτές είναι οι θιαζόλδινεδιώνες και η μετφορμίνη. Η μετφορμίνη είναι η πιο γνωστή σε όλους μας. Η θιαζόλδινεδιώνες την έχουμε φοβηθεί τον τελευταίο καιρό. Στην πραγματικότητα δεν είναι αλήθεια. Η οποία γλουταζόνη μπορεί να είναι εξίσου χρήσιμη.
Αυτές οι κοπέλες λοιπόν έχουν ένα πρόβλημα στον υποδοχέα της ινσουλίνης, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ. Υποδοχέας της ινσουλίνης, ένας μεμβρανικός υποδοχέας που αδρά ταυτοχρόνως το ενδοκυτάριό του κομμάτι δρά και σαν ένζυμο και μπορεί να έχουμε μία μεταλλαγή στο εσωτερικό του που μπορεί να δυσκολέψει τα πράγματα στη δράση αυτού του ενζύμου. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την υπερισονομία σε γυναίκες με PCOS? Έχουν προταθεί πολλές ιδέες. Αν κάναμε τώρα ένα γκάλωπ μεταξύ μας, θα λέγαμε, μα, κάνε μια καμπύλη ζαχάρου. Ή μέτρα απλώς τη γλυκόζη και την ισουλίνη σε 0 χρόνο, σε χρόνο νηστείας δηλαδή. Όταν κάνεις για όλους αυτούς τους δείκτες που χρησιμοποιούμε, τους markers, για οποιοδήποτε νόσημα, κάνεις αυτές τις περίφημες rock curves, είναι οι καμπύλες που μας επιτρέπουν να δούμε την ειδικότητα και την ευαισθησία. Θυμάστε αυτή την ισορροπία του yin και του yang, ενός marker που μπορεί να μας δώσει ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι είναι PCOS ή όχι, δεν είμαστε σίγουροι, αλλά θα πιάσουμε όλες τις γυναίκες που έχουν PCOS. Αυτά λοιπόν, αυτές οι καμπύλες αρχίζουν και έχουν μια σοβαρή αξιοπιστία όταν είναι πάνω από το 90%. Σας θυμίζω το PAPEI, το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πώς κατάφερε ο Κύπρος, ο Νικολαίδης, να το ανεβάσει σε αυτούς τους υψηλούς δείκτες ευαισθησίας και ειδικότητας ταυτοχρόνως. Κανένας από τους δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί, και αυτά είναι τα νέα που θέλω να κουβεντιάσουμε, δεν έχει δώσει αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, εδώ είναι η γλυκόζη νηστείας. Έχει ευαισθησία 78%, ειδικότητα 72%. Εδώ ο λόγος γλυκόζης προς ινσουλίνης, 67%, 78%. Εδώ το περίφημο χώμα. Αυτό και αν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμο μόνο σε ερευνητικές μελέτες που έχουν ομάδα ελέγχου, αλλά δεν έχει δυνατότητα να τυποποιηθεί σε έναν πληθυσμό. Γι' αυτό και άλλωστε, ποτέ δεν θα δείτε ούτε το εργαστήριό σας, ούτε κανένα εργαστήριο να γράψει χώμα και δίπλα να σας γράψει φυσιολογικές τιμές. 78% ευαισθησία, 89% ειδικότητα. Ακόμα και όταν συνδυαστούν και οι τρεις μαζί, δεν έχουν καταφέρει να περάσουμε το 90%. Όταν κάποτε, πριν από 20 χρόνια, σε ένα συνέδριο που έκανε ο μεγάλος ερευνητής και πρέπει να πω και αναμορφωτής της ενδοκρινολογίας, της γυναικολογίας, γυναικολόγος, ο Τζένα Τσάνι, είχε καλέσει την Αντρέα Τουντουνεύ και της έγινε αυτή η ερώτηση. Η Αντρέα Τουντουνεύ λέει, κοιτάξτε να δείτε, αν η γυναίκα είναι υπέρβαρη, έχετε πιθανότητα γύρω στο 99% αυτό να είναι η αιτία και να έχει αντίσταση στην ισουλίνη. Υπάρχουν οι healthy obese και οι συνάδελφοί μου στο Προεδρείο θα σας το αναλύσουν ίσως και πολύ καλύτερα από μένα, που μπορεί να είναι υπέρβαροι αλλά να έχουν μια καλή απαντητικότητα, αλλά αυτό είναι ένα μικρό τμήμα των γυναικών τις οποίες μελετάμε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αντιθέτως, πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, το οποίο είχε μπει και μέσα στην ΕΣΡΕ, στο consensus του 2008, παρεμπιπτόντως μία από τα καλύτερα consensus που γράφτηκαν ποτέ για το Σύνολο Πολιτιστικών Αθηκών υπό την υποκτήρια του καθηγητή του Βασίλη του Ταρλατζή, ενός από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στην Ευρώπη για την γυναικολογική ενδοκρινολογία. Η συσχέτιση της παχυσαρκίας και αναθυλοκυριξίας είναι αναδιαφυσβήτητη από πάρα πολλές μελέτες. Είναι με ποσοστό το οποίο αγγίζει το 50% ως μείωση της αναθυλοκυριξίας. Και η ηλικία έναρξης της παχυσαρκίας και της αρεομινόριας συμπίπτει, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα, αν τα μικρά κοριτσάκια στην εφηβεία έχουν μεγαλύτερο βάρος, αυτό μπορεί να επηρεάσει την γονιδιακή τους καταβολή. Γιατί τι θέλω να πω εδώ? Θέλω να πω ότι όταν έχουμε γονίδια τα οποία είναι πολύ διαδεδομένα στον πληθυσμό, θα έχετε ακούσει βεβαίως την περίφημη θεωρία ότι το Σύνολο Πολιτιστικών Αθηκών ήταν ιδιαιτέρως απαραίτητο για την εποχή των παγετώνων, γιατί αυτές οι γυναίκες μπορούσαν να αποθηκεύουν πιο εύκολα λίπος και μένανε λιγότερο εύκολα έγκυες, άρα δεν κινδύνευαν να πεθάνουν, και αυτές οι γυναίκες είναι που κατάφεραν να διατηρήσουν, να επιβιώσουν μέσα από την εποχή των παγετώνων και μετά να οδηγήσουν στον πολλαπλασιασμό. Αλλά κάτι που ήταν χρήσιμο τότε δεν είναι χρήσιμο τώρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν υπάρχουν γονίδια που είναι τόσο πολύ διαδεδομένα, γιατί αν είναι γονίδια που έχουν κυκλοφορήσει στον πληθυσμό από την εποχή των παγετώνων και δεν έχουν κάποιο θανατηφόρα επίπτωση, μια λίθαλ επίπτωση, τότε αυτά τα γονίδια μπορεί να υπάρχουν σε ένα κοριτσάκι. Αν πάνω σε αυτό προσθεθεί και το κάνουμε το κοριτσάκι παχύσαρκο, και εκεί πρέπει να επιμείνουμε ιδιαιτέρως στο να μην πάρουν βάρος αυτά τα κορίτσια όταν μπαίνουν στην εφηβεία, υπενθυμίζω τον
ινσουλινιογόνο ρόλο της αυξητικής ορμόνης όταν μπαίνουμε στην εφηβεία και η growth hormone μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη του υπέρβαρου. Είμαι απρόσεκτος. Αυτό θέλει να πει αυτή η διαφάνεια. Θέλει να πει δηλαδή μια εξαιρετική μελέτη ότι πρέπει, πάλι από την ομάδα του Πασκουάλη, ότι πρέπει να ενώσουμε, να προσπαθήσουμε να μην προσθέσουμε σε μια γονιδιακή καταβολή, να μην προσθέσουμε μια επίκτητη κληρονομικότητα. Στη θεραπεία θα είμαστε γρήγοροι. Γιατί θα είμαστε γρήγοροι? Νομίζω το έχουμε ξανασυστήσει αυτό το αμφιθέατρο την προηγούμενη φορά που ήρθα, αλλά είναι η ίδια διαφάνεια που δείχνουμε με τον καθηγητή τον Γιώργο τον Κρατσά κάθε φορά που παρουσιάζουμε είτε εκείνος είτε εγώ την θεραπεία του συνδρόμου των βουλικιστικών αθηκών. Άλλο πράγμα ζητάνε τα κορίτσια και οι μαμάδες και οι κυρίες που έρχονται και έχουν σύνδρομο βουλικιστικών αθηκών, και άλλο πράγμα έχουμε στο μυαλό μας εμείς. Αυτά τα δύο θα πρέπει να τα συγκεράζουμε, γιατί πολλές φορές απαγοητεύουμε τις ασθενείς μας. Τα κορίτσια ζητάνε, θέλω το αισθητικό κομμάτι, δαστριχισμός ακμή, θέλω να διορθωθεί ο κύκλος. Όλοι γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι οι γυναίκες έχουν μια αταβική προσκόλληση στην αίσθηση της παρουσίας κύκλου ως επιβεβαίωση της θηλυκότητάς τους. Θα θυμίσω ότι ακόμα και ο Πίνκους, φοβερός καθολικός, ενώ θα μπορούσε να δίνει το αντισυλληπτικό ανατρίμηνο, που τώρα πλέον υπάρχουν αντισυλληπτικά που κυκλοφορούν ανατρίμηνο και θα μείωναν την ποσότητα απώλειας αίματος, το έβαλαν 28 ημέρες. Για να μην μπερδευτεί ο κόσμος και να υπάρχει βεβαιότητα ότι έχω κύκλο, είμαι γυναίκα. Πολλές φορές λοιπόν οι γυναίκες επιμένουν στον κύκλο και το υπέρβαρο. Εμείς όμως τι σκεφτόμαστε αντίστοιχα? Σκεφτόμαστε δαστηριοκισμό ακτινή, α, υπερανδρογονισμός. Κύκλος, α, σκεφτόμαστε θυλακιορυξία. Και σωστά, γιατί εμείς σκεφτόμαστε τη γονιμότητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι απαραίτητος το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούν οι γυναίκες είναι η γονιμότητα. Υπέρβαρο, εμείς σκεφτόμαστε μεταβολικές ανομαλίες, επίπτωση του σαχαρώδη διαβήτη, δυσλιπιδημία και ό,τι αυτό επίπτωση μπορεί να έχει στην μεταβολική ζωή και γενικά στη ζωή της γυναίκας. Άρα, προσαρμόζουμε ανάλογα με τα αιτήματα και τους θεραπευτικούς στόχους, προσπαθώντας να συγκεράσουμε αυτές τις απόψεις που σας είπα προηγουμένως. Αλλαγές τρόπου ζωής είναι λίγο σημαντικό. Να δώσουμε μεγάλη σημασία όταν θέλουμε να μειώσουμε το βάρος στην δομημένη άσκηση, η οποία είναι καλό να περιλαμβάνει και άσκηση αντιστάσεων και άσκηση αερόβιο, δηλαδή το να ανέβουμε σε ένα διάδρομο. Έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 3 χρόνια την μονάδα ενδοκρινολογίας της άσκησης και αθλητισμού στο Αρετέο Νοσοκομείο και έχουμε δείξει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εκεί και ταυτοχρόνως να εισάγουμε τις υποθερμιδικές δίαιτες. Τώρα, οι διάφορες δίαιτες που κυκλοφορούν, αυτό μπορεί να κάνουμε μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό, το βέβαιο είναι ότι πρέπει και τα δύο μαζί να δουλέψουν. Μην νομίζουμε ότι η άσκηση μόνη της θα μειώσει το βάρος. Δεν μειώνει το βάρος. Τι κάνει όμως? Ενεργοποιεί το μεταβολισμό και καίει πιο πολύ το σπλαχνικό λίπος υπέρ του υποδωρίου λίπους. Το υποδωρίο λίπος είναι εντός εισαγωγικών το καλό λίπος, το σπλαχνικό λίπος είναι το δηλητηριώδες λίπος. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σε αυτή τη διαφάνεια. Φαρμακευτική αγωγή. Τι δυνατότητες έχετε να δώσετε φαρμακευτικά για να μειώσετε το βάρος? Το περίφημο ξενικάλ είναι μόνο του, μπορώ να το πω. Την ορλιστάτη, θα θυμάστε βέβαια ότι επειδή κρατάει, μπλοκάρει την απορρόφηση των λιπών από το έντερο, θα θυμάστε ότι μπορεί να κάνει λιπόδεις κενώσεις, γι' αυτό δεν θα πρέπει ιδιαίτερα να τηρείται με αρκετή αυστηρότητα. Γιατί αν πάρουμε την ορλιστάτη και έχουμε ένα γεύμα πλούσιο σε λίπη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιπόδεις κενώσεις έως και διαρροϊκού τύπου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αρνητικές. Πάντως, σε μελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει ταυτόχρονα. Και μετά πάμε στην θεραπεία της πενισουλινεμίας. Το ανακοίνωσα προηγουμένως. Μετφορμίνη, θιαζόλ, τινεδιόνες. Αυτές τιμωρήθηκαν λίγο γιατί κάποιες έφυγαν από την φαρμακευτική κυκλοφορία στην Ευρώπη, όχι όλες από την Αμερική. Η πιογλυταζόνη όμως είναι στα χέρια μας. Έχει μια ιδιότητα ότι αυξάνει λίγο τον όγκο αίματος, αλλά ξέρετε, στις ηλικίες που μιλάμε εμείς, η πιθανότητα καρδιακής ανεπάρκειας είναι πάρα πολύ μικρή και έχουν και λίγο ενοχοποιηθεί για την πιθανότητα της βλάβης πάνω στα οστά, ίσως να μειώνουν λίγο την οστική αρχιτεκτονική. Απ' την άλλη μεριά όμως σκεφτείτε ότι αυτές οι γυναίκες κολυμπάνε μέσα στα ανδρογόνα και στα ιστρογόνα
που παράγονται από τα ανδρογόνα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενισχύεται λίγο, ανισχύονται τα οστά τους. Δεν έχω δει κάποια καλή μελέτη που να έχει μελετήσει τα οστά σε γυναίκες με σύνολο πολυκυστικών οθικών που να έχουν πάρει πυροβλητάζόνη. Αξιόπιστη μελέτη που να μας πει ότι είναι βλαβερή. Σε ένα ωραίο review που είναι πάντα ενισχύει, το δημοσίευσαμε από 3 χρόνια με τον συνεργάτη μου, τον Γιώργο τον Βαλσαμάκη. Εμείς βρήκαμε θετικό ρόλο και σκεφτείτε εδώ ένα πολύ μικρό μυστικό. Η μετφορμίνη βοηθάει την αντίσταση στην ινσουλίνη στο σηκώτη. Γίνομαι αδρός, αλλά προς χάριν περιγραφής της φυσιοπαθολογίας. Η πυογλυταζόνη βοηθάει την αντίσταση της ινσουλίνης στο μη. Με αποτέλεσμα, αν δώσουμε και τις δύο, αυτή τη στιγμή μάλιστα υπάρχουν και σκευάσματα που τις περιλαμβάνουν και τις δύο, τότε θα μπορέσουμε να πιάσουμε 2 ιστούς που έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτό ήθελα να περιγράψω εδώ πέρα. Προτρέχω, πηγαίνουμε παρακάτω. Μετφορμίνη σε γυναίκες οι οποίες έχουν σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, βλέπετε ότι βοηθάει στο να αυξηθεί sex hormone binding globulin, αυτή η πρωτεΐνη που είναι το λεωφορείο που προσδένει μαζί της τα ανδρογόνα και έτσι μειώνεται η δράση τους στην περιφέρεια. Μπορεί να βελτιώσει τον κύκλο, αλλά όχι θεαματικά, γι' αυτό αν βάλουμε σε διπλή τυφλή την μετφορμίνη έναντι ενός πολύ γνωστού σε εσάς αντιανδρογόνου αντισυλληπτικού, δηλαδή αντισυλληπτικού που να περιλαμβάνει στο προγεστερονοειδές έναντι αντιανδρογόνο όπως η οξική κυπροτεραιώνη, είναι προφανές ότι το ένα, η οξική κυπροτεραιώνη θα βελτιώσει πολύ περισσότερο την τριχοφία και τα ανδρογονικά στοιχεία, ενώ το άλλο θα βελτιώσει πολύ περισσότερο την αντίσταση στην ινσουλίνη. Εκεί πρέπει να κρίνετε αν αξίζει τον κόπο να χρησιμοποιήσετε και τα δύο. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια μεγάλη λάθη. Και ένα μυστικό. Ξέρω ότι οι γυναικολόγοι αγαπούν πάρα πολύ τη μετφορμίνη. Δεν έχουν άδικο. Καλό είναι να πιστοποιείτε μέσα στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης που προσπαθώ να ανοίξω μαζί σας σε αυτή την ομιλία. Και φαίνεται ότι η μετφορμίνη, παρόλο που είναι ένα αντιδιαβητικό φάρμακο που ξέρουμε εδώ και 40 χρόνια περίπου, 50 θα έλεγα, πλησιάζουμε, είναι στις αρχές της δεκαετίας του 70, φαίνεται ότι στις υπέρβαρες γυναίκες, όσο περισσότερο δώσουμε, τους μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη όλο και περισσότερο. Συνηθίζουμε να τη δίνουμε με τη μορφή του 2 φορές το 850, να κινούμαστε γύρω στο 1500-1700 μιλιγκράμμ ημερησίως, αλλά φαίνεται, και αυτή είναι μια πολύ ωραία μελέτη του 2005, καθόλου δεν έχει χάσει την αξία της σήμερα, ότι μπορούμε να δώσουμε και περισσότερο και θα μπορέσουμε να μειώσουμε την αντίσταση στην ινσουλίνη, να μειώσουμε την υπερινσουλινεμία και αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε μείωση βάρους. Θυμίζω ότι η μετφορμίνη όταν πρωτοβγήκε στη Γαλλία, γιατί είναι γαλλικό φάρμακο, είχε βγει ως φάρμακο για τη μείωση του βάρους. Και γιατί το κάνει αυτό, γιατί μειώνοντας την αντίσταση στην ινσουλίνη, μειώνει την υπερινσουλινεμία και η υπερινσουλινεμία, όπως ξέρετε, είναι ορεξιογόνος παράγοντας. Δαστηριχισμός, ακμή, υπεραντρογονισμός, για να δω πού πάμε. Απλά αντισυλληπτικά δισκεία, αντισυλληπτικά δισκεία με αντιανδρογόνο δράση. Όλοι τρέχουμε να δώσουμε αυτά τα δύο πιο γνωστά, θα χρησιμοποιήσω τα ονόματά τους, θα μου το επιτρέψετε για να προσχάρουν συντομία, το ζινοφέν και το γιασμίν. Έτσι. Προσοχή, όχι γιασμινέλ. Το γιασμινέλ έχει λιγότερη ιστρογόνα και δεν το μπλοκάρει τον άξονα πάρα πολύ καλά. Και έτσι μπορείτε να έχετε αιμορραγίες εκδιαφυγής. Παρόλο που έχει την ίδια, και εδώ είναι το γιασμίν που δείχνει πόσο πολύ καλά μπορεί να δρά και να μην κατακρατά νερό για τη δράση των υποδοχείων της αλδοστερόνης. Να όμως μια ιδέα του Γιώργου του Κρέτσα που με έβαλε τότε, είμαστε νεότεροι και οι δύο, να το φέρω εις πέρας και ήταν το εξής, ότι οφείλαμε να συγκρίνουμε το βαρύ αντισυλληπτικό, το βαρύ πυροβολικό, το ζινοφέν με ένα απλό αντισυλληπτικό. Που είχε απλώς ιστρογόνο και δεζογεστρέλη. Και δέστε ότι σε 12 μήνες δεν υπάρχουν πολλές μελέτες, ίσως να είναι η μοναδική που παρακολούθησε έφηβες γυναίκες σε 12 μήνες, με στη βιβλιογραφία, οι περισσότερες σταματάγανε στους 6 μήνες. Και αυτό έδωσε πολύ μεγάλη εξέλιξη στη μελέτη και τη έδωσε και πάρα πολλά citation και εξακολουθεί να δίνει. Σε αυτές τις γυναίκες που είχαν ένα score Ferriman-Galway που κινείται μεταξύ 16 και 20, όχι τρομερά βαρύ δηλαδή, ήταν εξίσου αποτελεσματικές. Άρα, ίσως αξίζει τον κόπο να μην πάμε κατευθείαν στο βαρύ πυροβολικό και να μην χρησιμοποιήσουμε την κυπροτερόνη, η οποία ενοχοποιείται για διάφορα πραγματάκια. Εδώ σας δείχνω πώς βελτίωσε ταυτοχρόνως και οι δύο μελέτες και τα δύο φάρμακα, και την ελεύθερη τεστοστερόνη και την ανδροστεντιόνη κάτω κάτω, και αύξησε τη sex hormone binding globulin. Και από τότε εμείς χρησιμοποίησαμε ιδιαιτέρως. Όταν
προσκάνει συντομίας, δεν σας δείχνω τι έκανε και η πρωτεϊρώνη, μας έκανε ένα περίεργο χαρακτηριστικό. Στο τέλος των 12 μηνών μας αύξησε την υπερινσουλινεμία. Η κυπροτερόνη ως προγεστερονοειδές με το χαρακτήρα που έχει. Μα εμείς δεν θέλουμε υπερινσουλινεμία, το είπαμε προηγουμένως. Και αυτό ήταν κάτι που στο δεύτερο paper που προέκυψε από αυτή τη μελέτη τονίστηκε ιδιαίτερως. Η μεγάλη ενδοκρινολόγος από την Ισπανία, η Μπάνεθ, η οποία με πολύ τόλμη έχει δημιουργήσει πολλούς, έχει δοκιμάσει πολλούς συνδυασμούς, εκτός από το να δοκιμάσει κάτω αριστερά θα δείτε, έχει το γιασμίν και τη μετφορμίνη, έβαλε και φλουταμίδη. Δηλαδή έβαλε και, και ένα φαρμάκο το οποίο μπορεί να κόψει τη δράση των ανδρογόνων στην περιφέρεια. Και το βρήκε αρκετά δραστικό. Αύξησε την μυϊκή μάζα, μείωσε τη λιπόδη μάζα. Γενικά τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτά τα φάρμακα σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, γιατί φοβόμαστε λίγο τις παράπλευρες ίσως επιδράσεις, παρόλο που δεν είναι πάρα πολλές, άρα στις δύσκολες περιπτώσεις δεν πρέπει να το αγνοήσετε. Δεν είπα για τη σπιρολακτόνη, το φάρμακο που όλοι γνωρίζετε, το περίφημο αλτακτόν, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί. Εγώ δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος στη χρήση του, με ό,τι παρενέργειες μπορεί να έχει, και δεν το αποτολμώ. Και δεν είπα για τα GnRH analogs, τα οποία τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς πλέον εσείς γυναικολόγοι, που να μπορεί να μπλοκάρουν εντελώς τον άξονα από πάνω. Είναι σπάνιες περιπτώσεις που θα το χρειαστούμε, αλλά αν το χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να σκεφτούμε την add-back therapy, δηλαδή πρέπει να βάλουμε από πίσω ένα κυκλικό ιστρογόνο προγεστερόνη για να μπορέσουμε αυτή τη γυναίκα να μην την αφήσουμε σε μια εντός εισαγωγικών εμμηνοπαυσιακή κατάσταση, αν χρησιμοποιήσουμε τα GnRH. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας το εξής. Έχουμε νέες γυναίκες, μπορεί να είναι λεπτές ή υπέρβαρες. Έχουμε βεβαιωθεί ότι είναι σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών. Και έχουμε ένα έντονο δεστριγισμό στις λεπτόσωμες. Είναι ήπιος ή είναι σοβαρός. Εκεί θα βάλω ένα μικρό ερωτηματικό, αν τυχόν αυτές οι γυναίκες μας δώσουν την υποψία, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καμπύλη ζαχάρου και να δούμε αν συνυπάρχει μια υπερινσουλινεμία. Αν υπάρχει μια υπερινσουλινεμία, τότε μπαίνουμε στη βαριά σπάνια παρέα περίπτωση του συνδρόμου των πολυκυστικών οθικών που έχει γονιδιακή καταβολή και εκεί ίσως χρειαστεί να προστεθεί μετφορμίνη και πιογλουταζόνη. Πάντως, αν το πρόβλημα μας είναι ο δεστριχισμός, μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε ή με απλά αντισυλληπτικά υδροσπυρενώνει, δηλαδή γιασμίν, στην ήπια περίπτωση. Αν είναι πιο σοβαρός, θα χρησιμοποιήσουμε ζινοφέν. Ξαναλέω, από κάτω σε αυτή τη διαφάνεια θα μπορούσα να ανοίξω δύο αγγείλες και να βάλω τη λέξη μετφορμίνη, πιογλυταζόνη, αν βεβαιωθούμε ότι υπάρχει μια υπερινσουλινεμία. Είπα ότι δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος στις υπέρβαρες να δούμε πότε υπάρχει αυτή η αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά στις αδύνατες που μας παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα πρέπει να το υποπτευθούμε έντονα και ίσως να αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια καμπύλη ζαχάρου μετρώντας και τα επίπεδα ινσουλίνης. Δεν θα έχετε όρια για να καταλάβετε, απλώς θα δείτε ότι η ινσουλίνη είναι παραπάνω από αυτή που θα θέλατε να είναι σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχουν κριτήρια δηλαδή που με αλγοριθμικό τρόπο με ασφάλεια να χρησιμοποιήσετε. Στις υπέρβαρες αντίσταση στην ινσουλίνη. Είναι σίγουρη. Το είπε η Αντρέα Ντουνεφ, αυτή έφα. Οπότε, αν είναι ήπια η παχυσαρκία ή το υπέρβαρο, αλλαγή τρόπου ζωής με μετφορμίνη ορλιστάτη ή ακόμα και αντισυλληπτικά. Αν όμως είναι σοβαρή, και μιλάω για ένα BMI που φεύγει από το 32, φεύγει από το 34, τότε υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι βιβλιογραφίας που λέει ότι τα αντισυλληπτικά προσοχή, γιατί μπορεί να αυξήσουμε τον αριθμό των τρογώσεων. Οπότε εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη επιμονή πλέον να το αντιμετωπίσουμε μεταβολικά. Εάν καταφέρουμε και κατεβάσουμε το BMI, τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ορμονικά αυτή την περίπτωση. Ωραία. Αυτό από έναν πολύ ωραίο αλγόριθμο, αν έχουμε κέφι να τον διατρέξουμε πολύ γρήγορα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αν έχουμε ανομαλία του κύκλου, πρώτη γραμμή είναι τα αντισυλληπτικά. Αν έχουμε υπερανδρογονεμία, είναι τα απλά αντισυλληπτικά, αλλά και με αναστολή των ανδρογόνων ή της περιφερικής δράσης των ανδρογόνων, αναφέρθηκα στη φλουταμίδη. Αν έχουμε παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο, τότε η μείωση του βάρους είναι first line, οπωσδήποτε. Αν έχουμε όμως και μεταβολικές επιπτώσεις, δηλαδή έχουμε ήδη αρχίσει να προπτευόμαστε υπερινσουλινεμία ή έναρξη μιας προδιάθεσης προς δημιουργία σαχαρόδη διαβήτη, ενός
IGT, παραδείγματος χάρη, το ότι η μετφορμίνη επιβάλλεται, βλέπετε ότι σε αυτό το πίνακα δεν μπήκε η μετφορμίνη κατευθείαν στην παχυσαρκία με την πρώτη γραμμή. Πρώτα γίνεται μια προσπάθεια, και αυτό κάνω τουλάχιστον εγώ, αλλά είμαι βέβαιος να μοιραστώ και τις απόψεις των συναδέλφων μου. Κάνω μια προσπάθεια, ένα τρίμηνο, ίσως και λίγο παραπάνω, για να επάγω απώλεια βάρους. Έχουμε φύγει από την άποψη, μην κάνεις καμία προσπάθεια, θα αποτύχεις στην απώλεια βάρους. Ξέρουμε πλέον ότι με επιμονή μπορούμε να τα καταφέρουμε και σε συνεργασία και με διατροφολόγους ή εμείς οι ίδιοι να το αναλάβουμε. Εάν το κυρίαρχο είναι ο δραστηριοδοτισμός, ευχαριστώ πάρα πολύ, τότε θα πρέπει να ξαναπάμε στα αντιανδρογόνα, αλλά τόσο τα αντιανδρογόνα, αυτό είναι μέσα στο τζινεμπόδιο για τους συναδέλφους μου γυναικολόγους, όσο και στα αντισυλληπτικά με αντιανδρογόνο δράση, μίνιμουμ ένας χρόνος θεραπεία. Το είδατε προηγουμένως αυτό που δείξαμε στη δικιά μας μελέτη. Η έναρξη της καλής δράσης είναι στον 3ο-6ο μήνα, αλλά ολοκληρώνεται μετά τον 9ο μήνα. Στην προσωπική μου εμπειρία, όταν εισάγω τέτοια φάρμακα, προειδοποιώ ότι θα πάμε ίσως και για 3 χρόνια και βλέπουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δρούμε συμπτωματικά εκείνη την ώρα, δηλαδή προσπαθούμε να πετάξουμε τα ανδρογόνα από εκείνο τον υποθάλαμο και να ξανακάνουμε ένα reset όλου του άξονα. Συμπεράσματα. Σε αυτή τη διαφάνεια θέλω να συνοψίσουμε τι προσπάθησα να μοιραστώ μαζί σας, έχοντας ως άποψη ότι αυτή η ομιλία πρέπει να δημιουργήσει πιο πολλά ερωτηματικά από όσες απαντήσεις ήρθε να σας δώσει, πιστεύοντας ότι το Σύνολο Πολιτιστικών Οθικών, ειδικά τώρα που όλο και περισσότερο μπαίνουμε σε μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες με προσδιορισμό SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, και ό,τι αυτό μπορεί να μας δώσει σαν score, κάνοντας το ολικό γονιδίωμα σε μεγάλο αριθμό γυναικών, 10.000, 20.000. Πρέπει λοιπόν να δούμε όλες αυτές τις πλευρές αυτού του συνδρόμου, και βεβαίως εδώ έχω εισαγάγει όλη την ιστορία για την αντίσταση της ινσουλίνης, εννοείται όλα αυτά είναι γνωστά, ο ρόλος των γονιδίων είναι εμφανής, ο ρόλος της διατροφής είναι εμφανής, δεν το ανέπτυξα καθόλου τα είδη της διατροφής που μπορεί ίσως να επηρεάσουν, και τα γονίδια που έχουν να κάνουν με τη στεροειδογέννηση, αυτήν καθεαυτήν, η συσχέτιση με το περιβάλλον και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, και βεβαίως στο κέντρο ο ρόλος του στρες, γιατί ενώ έχει μελετηθεί λιγότερο απ' όλα, ίσως να έχει μια πολύ πολύ μεγάλη συμβολή, γιατί δύο πράγματα είναι αυτά από τα οποία υποφέρουμε στον 21ο αιώνα και στον 20ο βεβαίως, προς το τέλος του 20ου, στις προηγμένες χώρες, την παχυσαρκία και το στρες με την ζωή στην πόλη. Άρα μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικές οι γονιδιακές αιτίες που θα θέλαμε να ανακαλύψουμε και να πολεμήσουμε, αλλά από την άλλη μεριά πάντα στην ιατρική ψάχνουμε και το πιο συχνό. Άρα οι πιο συχνές αιτίες ίσως να είναι επίκτητες για το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Είναι αυτό που εγώ θα το ονόμαζα PCOS-like. Δεν είναι ένα PCOS γονιδιακά προδιαγεγραμμένο ή ακόμα και επιγενετικά προδιαγεγραμμένο. Είναι ένα PCOS που το αποκτάμε στη ζωή. Είτε γιατί πήραμε βάρος, είτε γιατί δεν βρίσκουμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε το στρες, τις στρεσογόνες καταστάσεις της ζωής μας. Και πολλές φορές θα χρειαστεί σε αυτά τα κορίτσια και σε αυτές τις μαμάδες και σε αυτή την οικογένεια να δράσετε και ψυχοθεραπευτικά, όπως μια μικρή αντιστοίχηση θα ήθελα να κάνω, θα κάνετε όταν έχουμε την περίπτωση της υποθαλαμικής αμινόρειας και έρχονται μπροστά σας και έχουν χάσει εντελώς την περίοδο τους. Νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.